Να ξεκινήσουμε με την περιβόητη πια πρώτη κατοικία. Τι γίνεται εκεί, το τοπίο είναι ακόμη θολό όπως φαίνεται, έτσι? Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να πούμε ότι επιτέλους ξεκαθάρισε με την εξής έννοια. Δηλαδή παραμένουν κάποια θολά σημεία, αλλά πάντοτε υπάρχουν. Το θολό ίσως κομμάτι είναι ότι έχουν ζητήσει όλοι να υπάρχουν και υπουργικές αποφάσεις που εξειδικεύουν τη ρύθμιση που θα περάσει από τη Βουλή, ώστε να μην έχουμε το φαινόμενο που συχνά το έχουμε δυστυχώς. Η υπουργική απόφαση να λέει άλλα από αυτά που λέει ο νόμος που ψηφίζουν οι βουλευτές. Άρα εδώ έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο όμως ως προς το εξής. Πρώτον, ότι η κυβέρνηση επέλεξε και ορθώς πιστεύω να υπάρξει ένα πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει τίποτε. Επειδή έλυγε το καθεστώς προστασίας το 18, στα τέλη, πήραμε μια παράταση συμπεφωνημένη, την ψηφίσαμε στη Βουλή μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Άρα έπρεπε να υπάρχει κάτι. Και αυτό το καινούριο πλαίσιο προστασίας μπορώ να σας πω ότι είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Κυρίως ένα πράγμα. Και θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω μια παρατήρηση, επειδή πολλοί ακούνε τους τηλεδικηγόρους και τις δικές τους απόψεις, αλλά δικηγόροι είναι δικηγόροι, κάνουν μια δουλειά. Θέλει λίγη προσοχή. Εδώ δίνεται η ευκαιρία σε όσους έχουν εμπλοκή με τα δάνειά τους να βρούνε μια λύση. Αν η λύση αυτή δεν τους ταιριάζει, πάντοτε ο πολίτης έχει το δικαίωμα να πάει στα δικαστήρια. Αλλά θα πάει με τις γενικές διατάξεις. Τώρα για τη λύση όμως αυτή θα μπορεί μέσα σε λίγο καιρό να πάρει μια απάντηση. Και οι τράπεζες θα υποχρεούνται να του απαντήσουν και επομένως να αναβιώσει κανονικά το δάνειό του, να προστατευτεί η κατοικία του και να πάνε παρακάτω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το συγκρίνουν αυτό πολύ με το λεγόμενο καθεστώς Κατσέλη, το οποίο όμως, με συγχωρείτε, δεν είναι τίποτα αυτή τη στιγμή. Είναι απλώς πάω, καταθέτω μια αίτηση και παίρνω μια σειρά ότι κάποτε θα εξεταστεί η αίτησή μου και αν κρατηθεί από το δικαστή, που οι περισσότερες δεν κρατιώνται γιατί δεν είναι. Σου λέει ο δικαστής, δεν προκύπτει ότι έχεις θέμα να σου δικάσω εγώ. Αλλά αν κρατηθεί, θα δικαστεί μετά από 15-20 χρόνια. Δεν έχει έννοια αυτό όπως αντιλαμβάνεστε. Άρα κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι είναι καλό το ότι προχωρούμε τώρα σε μια ρύθμιση. Θεωρείτε ότι θα συμπεριλαμβάνει πολλούς δανειολήπτες? Νομίζω ότι θα συμπεριλάβει όλους τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν πραγματικό πρόβλημα. Και κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Ρύθμιση των 120 δόσεων. Επίσης, καυτό θέμα, κάτι το οποίο το θέλει ο κόσμος. Είτε αφορά την εφορία, είτε αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Παρά τα αυτά, το να δώσεις 120 δόσεις που είναι 10 χρόνια, έτσι. Δηλαδή, να ρυθμίσεις κάτι για 10 επόμενα χρόνια, δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικό είναι, και εδώ μιλάει ο οικονομολόγος κυρίως και λιγότερο ο δημοσιογράφος. Δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να πάρει ένα βάρος για 10 χρόνια και να πιστεύει ότι με αυτό θα μπορέσει να πορευτεί, να κάνει δουλειές καινούργιες και να μην αφήσει και χρέη πίσω του για ορισμένους από τους συμπολίτες μας. Υπάρχει ακόμη και αυτό το ζήτημα. Άρα το να λες ρυθμίσεις για 10 χρόνια, ενώ και εγώ το υποστηρίζω, διότι εκεί που φτάσαμε δεν υπάρχει άλλο, δεν είναι αυτό που πρέπει να προτιμήσουμε. Πλην όμως, η ρύθμιση αυτή είναι απαραίτητη και την είχαν υποστηρίξει τα κόμματα της αντιπολίτευσης εδώ και πολύ καιρό. Η κυβέρνηση για κάποιο λόγο δεν τα είχε βρει με την Τρόικα τότε και δεν βρήκε και μια ρύθμιση που να τη δεχτεί και η Τρόικα και να τελειώσουμε πολύ πριν, δηλαδή μιλάμε πάνω από έτος τώρα, πριν τελειώσει το μνημόνιο. Και ενώ θα έπρεπε αυτό να έχει μπει σε έναν δρόμο, δεν έχει μπει δυστυχώς ακόμη. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις το χρέος είναι μικρό και μπορεί να ρυθμιστεί για λιγότερο από 10 χρόνια, για λιγότερες από 120 δόσεις. Πρέπει επομένως να υπάρξει το πλαίσιο αυτό για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βάλουν μια τάξη. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό και είναι μία από τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρατήρηση. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι αφέθηκαν όλα να γίνουν λίγο πριν τις εκλογές. Διότι αυτά που συζητούμε τώρα είναι υποθέσεις 2 ετών, 2,5 ετών. Έτσι. Κάτι όλο αυτό το πράγμα έχει δένει με τις εκλογές και εκεί υπάρχει θέμα βέβαια. Βλέπετε μονομερή ενέργεια από την πλευρά της κυβέρνησης ή θα μας δώσουν το πράσινο φως οι δανειστές? Όλες οι ενέργειες που κάνει η κυβέρνηση όταν πηγαίνει στη Βουλή είναι μονομερείς. Με την εξής έννοια, ότι αυτή έχει την ευθύνη. Και μάλιστα τώρα, επειδή είμαστε και μετά το μνημόνιο, δεν υπάρχει ούτε καν η έννοια του να το έχω συζητήσει με τους Τροϊκανούς, που ξέρετε κάπου εξυπηρετούσε, διότι τα βρίσκανε, τελειώνανε και αυτό που πήγαινε ήταν αυτό που είχε συμφωνηθεί και πήγαμε παρακάτω πιο γρήγορα. Αλλά η ενέργεια είναι η κυβέρνηση αποφασίζει. Η κυβέρνηση εισηγείται στη Βουλή και η Βουλή αποφασίζει. Άρα δεν υπάρχει θέμα. Πού είναι το πρόβλημα τώρα και πού είναι ενδεχομένως πιο κακό το πρόβλημα σήμερα από ό,τι το είχαμε παλιά? Σήμερα σου λέει ο άλλος, θα πας αυτό που πιστεύεις
και αφού μου το παρουσιάσεις δημοσίως και πεις εγώ αυτό πιστεύω, μετά θα έρθω εγώ να κάνω τα σχόλιά μου. Αυτό δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα τώρα. Θα πάρω το παράδειγμα της πρώτης κατοικίας. Τεράστιο πρόβλημα, διότι πήγε η κυβέρνηση και είπε «Να, αυτό θέλω». Και μετά είπανε οι λεγόμενοι θεσμοί ότι αυτό που θες δεν είναι καλό. Δημιουργεί πρόβλημα στις τράπεζες, δηλαδή εν ολίγης τις ρίχνει έξω. Ότι ο έλεγχος που θα γίνει τώρα την άνοιξη από το κεντρικό σύστημα ελέγχου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πει ότι οι τράπεζες δεν είναι καλυμμένες, δεν έχουν επαρκή κεφάλαια, διότι αυτό που πας να κάνεις τους δημιουργεί ζημία. Άρα θα βρισκόταν η κυβέρνηση με ένα τεράστιο πρόβλημα που είναι ότι πέφτουν έξω οι τράπεζες. Δεν είναι μικρό αυτό. Επομένως είναι χειρότερο από το να είχαν συνεννοηθεί πριν και να πιάναν μια ρύθμιση. Άρα μην το μονομερές που λέει καμιά φορά η κυβέρνηση να δείξει ότι εγώ τα κάνω, όπως βλέπετε, δεν έχει καταφέρει. Δεν έχει καταφέρει, είναι η τρίτη προσπάθεια τώρα να πει κάτι. Επ' αυτής τώρα έρχονται οι παρατηρήσεις δημοσίως. Την προηγούμενη φορά, πριν δύο μήνες, θυμάστε ότι είχαμε ένα ράλι καθόδου πτώσης των τραπεζικών μετοχών, με αποτέλεσμα τράπεζες να αξίζουν τίποτα πλέον. Άρα είναι πιο δύσκολη κατάσταση τώρα και πρέπει η κυβέρνηση να το χειρίζεται με αυτόν τον τρόπο, να ξέρει δηλαδή από πριν ποια σχόλια θα κάνουν. Τώρα περιμένουμε για παράδειγμα τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Χωρίς αυτά δεν θέλει να προχωρήσει η κυβέρνηση για έναν λόγο, διότι αν το περάσει και από τη Βουλή και μετά έρθει η Κεντρική Τράπεζα και επειδή δεν μ' αρέσει, εκεί θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που έχουμε σήμερα. Άρα ναι, μεν πήγε η ρύθμιση στη Βουλή και θα ψηφιστεί τώρα, αλλά περιμένουμε σε ένα ζήτημα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μιλήσει και είναι το θέμα των επιχειρηματικών δανείων. Της ένταξης δηλαδή των επιχειρηματικών δανείων στη ρύθμιση εφόσον υπάρχει υποθήκη και εφόσον η υποθήκη αυτή αφορά στην πρώτη κατοικία. Μιας και αναφερθήκατε στο διάστημα προ δύο μηνών, είχαμε ακούσει και έτσι μερικούς ψιθύρους περί ανακεφαλαιοποίησης. Είναι ακόμη ανοιχτό αυτό το σενάριο? Υπάρχει ακόμη? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Θα υπήρχε όμως λόγος αν εφαρμοζόταν το σχέδιο που είχε εκπονήσει η κυβέρνηση για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, το αρχικό του κ. Φλαμπουράρη. Αν εκείνο το σχέδιο εφαρμοζόταν, εκεί θα προκαλεί το ζημιά στις τράπεζες, που οι ζημιές καλύπτονται με τα κεφάλαια που έχουν οι τράπεζες, άρα τα κεφάλαια δεν θα αρκούσαν για να καλύψουν τη ζημιά, άρα θα υπήρχε θέμα ανακεφαλοποίησης. Εκείνη, γι' αυτό σας λέω ότι είναι χειρότερο να μην έχεις τη δυνατότητα, αν το έχεις συνεννοηθεί από την αρχή, σωστά, και να ξέρεις τι κάνεις. Γιατί όταν γίνονται δημοσίως τα πράγματα, ή πρέπει να είμαστε σοβαροί και να λέμε πράγματα τα οποία είναι ρεαλιστικά, ή αλλιώς λέμε πράγματα τα οποία είναι εκλογικά, είναι λίγο μαγειρέματα, είναι λίγο να προσελκύσω τον πελάτη. Και αυτό δυστυχώς η ψυχρή λογική των αριθμών δεν κάνει με εκλογές, δεν έχει να κάνει με εκλογές. Σου λέει αυτό βγαίνει, εκείνο δεν βγαίνει. Άμα σου πούνε τώρα ότι δεν βγαίνει, οι αγορές θα κάνουν. Θα πουλήσουν τις μετοχές και θα βγάλουν το συμπέρασμα ότι οι τράπεζες οι ελληνικές πάνε ξανά για κεφαλοποίηση. Μάλιστα. Γιάννης Δραγασάκης, χθες από τη Βουλή. Θετικά βλέπει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών. Είναι αυτή η άλλη όψη του νομίσματος σε μια χώρα που ουσιαστικά δεν επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες, έτσι? Εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα και εμείς στο Sky, ειδικά ο Άρης Πορτοσάλτη και εγώ, δεν έχουμε σταματήσει μήνες ατελείωτους. Ο Άρης το κάνει και με ένα προσωπικό ύφος, διότι ξέρω πόσο ο άνθρωπος είναι συνεπής στο δάνειο που έχει και που έχει την κατοικία που ζει με την οικογένειά του, δηλαδή δεν έχουν κάτι άλλο. Οι άνθρωποι και αντιλαμβάνεται από πρώτο χέρι πόσο βαρύ είναι εσύ να πληρώνεις τα πάντα και τα συμπεφωνημένα και αυτά, και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, τα κόμματα, όλα να ψάχνουν πώς θα καλύψουν μπαταξίδες. Διότι είναι άλλο αυτός που έχει την πραγματική ανάγκη και που πρέπει να προστατευτεί. Και όταν λέμε προστασία, να εξηγήσουμε ίσως τι σημαίνει. Δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ούτε συσάχθεια, ούτε χάρισμα χρεών. Σημαίνει έγινε κάτι πριν από 10 χρόνια. Okay, αλλά σήμερα πρέπει να δούμε σήμερα πώς μπορεί ο άνθρωπος αυτός να συνεχίσει να εξυπηρετεί το δάνειό του και επομένως να κρατήσει και την κατοικία που απέκτησε εφόσον είναι η πρώτη. Γιατί αυτό είναι να εξυπηρετείτε το δάνειο, δεν είναι να το χαρίσουμε το δάνειο. Ναι. Αυτή είναι η ρύθμιση. Λοιπόν, εμείς δώσαμε μάχη πράγματι. Και ο μόνος που το άκουσε αυτό και το είπε στους τραπεζίτες σε μια συνάντηση πριν από τρεις εβδομάδες, νομίζω κάτι τέτοιο, ήταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Μητσοτάκης. Ο οποίος τους είπε ότι, okay, εντάξει, κάντε κάτι, συμφωνήστε σε μια λύση με την κυβέρνηση, εμείς θα την υποστηρίξουμε και πράγματι η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει τώρα τη λύση αυτή στη Βουλή, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να βρείτε μια λύση και να πείτε κάτι σε αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια υποστήριζαν τα δανειά τους. Γιατί με συγχωρείτε, οι περισσότεροι από αυτούς που το κάναν δεν είχαν την άνεση να το κάνουν. Κάτι άλλο στερήθηκαν, έτσι. Και πρέπει με κάποιο τρόπο, είναι θέμα των τραπεζών αυτό, οι τράπεζες κοφεύουν σε αυτό κακώς, κάκιστα. Είναι κακή πρακτική. Δεν πρέπει να ξεχνούν οι τράπεζες ότι αν υπάρχουν ακόμη, υπάρχουν χάρη σε δύο ομάδες πολιτών, οι οποίες σε μεγάλο
ποσοστό μεταξύ του συμπίπτουν. Υπάρχει αυτό που λέγαμε στο σχολείο το μη μεταξύ των δύο. Είναι οι φορολογούμενοι που πήραν πάνω τους το βάρος των δανείων για να υπάρχει κεφάλαιο στις τράπεζες. Και το δεύτερο είναι αυτοί που συνέχισαν να εξυπηρετούν τα δάνειά τους. Mm-hmm. Γιατί το εισόδημα των τραπεζών αυτό είναι αυτό που παίρνουν πίσω καθώς εξοφλούν όσοι χρωστούν στις τράπεζες τα δάνειά τους. Σε αυτούς χρωστούν το ότι οι τράπεζες υπάρχουν ακόμη. Στους φορολογουμένους και στους καλοπληρωτές. Εν πάση περιπτώσει, καλοπληρωτές αυτούς που πληρώνουν τα δάνειά τους. Mm-hmm. Θα έπρεπε κανονικά μόλις μπαίνει στην τράπεζα να υπάρχουν δύο αγάλματα. Και οι τραπεζικοί υπάλληλοι να λένε χάρη σε εσάς υπάρχουμε ακόμη και έχουμε τις δουλειές μας. Τις μισές βέβαια, διότι οι μισές δουλειές στις τράπεζες εξαφανίστηκαν. Ναι. Η ανεργία εκεί έχει χτυπήσει άστεκ. Και έρχονται και άλλες από ό,τι φαίνεται απολύσεις. Βεβαίως, ναι, γιατί και αυτό είναι το επίγον. Οι τράπεζες δυστυχώς πιέζονται πάρα πολύ από τα νέα δίκτυα και από τις νέες τραπεζικές πρακτικές. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι πηγαίναν στο ΚΙΣΕ και πόσοι τώρα πηγαίνουν στο ATM. Μόνο αυτό πόσες θέσεις μειώνει. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Δεν μπορούμε να παίζουμε εκλογικά ή πολιτικά παιχνίδια με την πραγματική οικονομία, με τις πραγματικές καταστάσεις. Πριν πάμε σε ένα πολιτικό σχόλιο από εσάς, θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται με τις στηρίδες τραπεζών. Ίσχυε το ψαχούλεμα που διαβάσαμε πριν μερικές εβδομάδες? Το ψαχούλεμα ίσχυε και πριν. Αυτό που άλλαξε τώρα είναι ότι η εφορία έχει τη δυνατότητα να πετυχαίνει μια ταχύτερη έγκριση από τον εισαγγελέα όταν θέλει να ψάξει τη στηρίδα. Ο λόγος για τον οποίο πετυχαίνουν την ταχύτερη έγκριση από τον εισαγγελέα, πάλι δηλαδή πρέπει ο εισαγγελέας να δώσει το OK, είναι ένας καλός και ένας κακός. Ο καλός λόγος είναι ότι πράγματι πρέπει όταν το θέλει η εφορία να το κάνει γρήγορα. Γιατί αλλιώς μπορεί να κυκλοφορήσει και η πληροφορία και κάποιος για τον οποίο έχουμε υποψίες ότι φοροδιαφεύγει, έτσι δεν μιλάμε τώρα για τους κανονικούς ανθρώπους, αυτός να μπορέσει να τα πάρει τη θηρίδα. Κανείς δεν ξέρει τι έχεις μέσα στη θηρίδα. Αυτό είναι η καλή ρύθμιση και ήταν να γίνει εδώ και τρία χρόνια. Την κάνανε τώρα υποχρεωτικός, γιατί ακόμη και μετά το μνημόνιο, μην νομίζετε οι θεσμοί λεγόμενοι, θυμούνται πολύ καλά τι δεν κάναμε κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Τα έχουν γράψει ένα χαρτί ως μεταμνημονιακές υποχρεώσεις και μας κυνηγάνε γι' αυτό. Αυτό είναι το καλό όμως και αυτό που γίνεται παντού. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει μηχανισμός προστασίας, ώστε να ξέρει ο πολίτης ότι αν κατά λάθος, γιατί λάθη κάνουν όλοι και η εφορία κυρίως, αν κατά λάθος ανοίξει τη θηρίδα και το τι θα βρεθεί να μην καταγραφεί και να μην χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Πρέπει κάπως να προστατεύεται ο πολίτης, έτσι. Σε αυτό δεν υπάρχει δυστυχώς στη ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση και ψήφισε, δεν υπάρχει επαρκής προστασία. Τη μεταμνημονιακή εντός και εκτός εισαγωγικών προεκλογική περίοδο πώς τη βιώνετε? Έχετε μια πείρα ετών, δημοσιογραφική πείρα ετών στις προεκλογικές περιόδους. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Τι βλέπετε? Και δεν μιλάω για τον τελικό νικητή, μιλάω για το πόσο έχει πολλωθεί το κλίμα και πόσο αναμένεται να πολλωθεί περαιτέρω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε γυρίσει σε έναν ιδιόρυθμο δικομματισμό. Ιδιόρυθμο το λέω διότι στη μία πλευρά, στον ένα πόλο, είναι βεβαίως Νέα Δημοκρατία όπως ήταν όσα χρόνια θυμόμαστε. Όλοι νομίζω ότι το θυμόμαστε με τον ίδιο τρόπο από τη μεταπολίτευση, από την πτώση της δικτατορίας και μετά. Άρα ο ένας πόλος είναι γνωστός, δεν έχει αλλάξει σε κάτι. Αυτός που έχει αλλάξει είναι ο άλλος πόλος, όπου προσπαθεί τώρα ο μεγάλος Μαγνήτης να τραβήξει τα ρινίσματα του Πασόκ. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Διότι ο Μαγνήτης αυτός δεν έχει την κυρίαρχη μορφή που είχε το Πασόκ κάποτε και τράβηξε τα άλλα μικρότερα κόμματα, είτε του κέντρου, είτε πολύ κόσμο από την αριστερά, την παραδοσιακή, διότι υπήρχε ο Ανδρέας Παπανδρέου, υπήρξε ο Κώστας Σιμίτης, ήταν προσωπικότητες βεληνικούς μεγάλου, αλλά και το ίδιο το κόμμα, το Πασόκ δηλαδή, είχε κάτι να πει για την Ελλάδα. Εδώ είναι ένα κόμμα που δεν έχει διαμορφώθηκε κυρίως ως εξουσία, επειδή ο λαός αντέδρασε και καταψήφισε τους άλλους μετά από μια μακρά περίοδο λιτότητας και δυσκολιών. Άρα προσπαθεί τώρα απλώς να μιμηθεί. Και ξέρετε, οι απομιμήσεις ενίοτε, ξέρετε, δεν διαρκούν πολύ. Άρα, ναι, μεν υπάρχουν δύο πόλοι, αλλά εγώ πιστεύω ότι στις εκλογές δεν θα έχουμε δύο πόλους. Θα έχουμε μια σαφή κατάσταση, θα έχουμε έναν πρώτο, με διαφορά από το δεύτερο, και θα έχουμε ένα τρίτο, τέταρτο και πέμπτο κόμμα, όπου εκεί έχει σημασία ποιο θα είναι μπροστά. Ελπίζω για τη χώρα μας ότι θα είναι μπροστά το Πασόκ και δεν θα είναι η Χρυσή Αυγή. Διότι αυτό είναι πρόβλημα και ξέρω ότι μιλάω σε ανθρώπους που τους πόνεσε πολύ ο χειρισμός που έκανε η κυβέρνηση, το θράσος της και ο τρόπος με τον οποίο είδε τα θέματά μας τα εθνικά, τα διπλωματικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών, το ξέρω, αλλά πρέπει οι άνθρωποι που είναι πατριώτες και που αγαπούν το έθνος να σκέφτονται πραγματικά
τι είναι χρήσιμο και αληθινό. Γιατί αν είναι να ψηφίζουμε απλώς με το θυμό, η Ελλάδα δυστυχώς θα ανακυκλώνεται μέσα στη χειρότερη κατάσταση. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε αν μετά από περίπου 10 χρόνια κρίσης έχουμε γίνει καλύτεροι, έχουμε συμμορφωθεί και αν τελικά το μνημόνιο μας έβαλε σε μια τάξη, αν το χρειαζόμασταν. Μνημόνιο χρειαζόμασταν με την έννοια ότι χρειαζόταν κάποιος να μας δανείσει. Mm-hmm. Αλλά αυτό ήταν τα δανεικά, ήταν τα δάνεια. Το πρόβλημα ήταν με το πρόγραμμα που συμφωνήθηκε να εφαρμοστεί και με το δογματισμό με τον οποίο κυρίως το Βερολίνο επέμενε σε ορισμένα πράγματα για τα οποία δεν έδωσε στην Ελλάδα χρόνο προσαρμογής. Διότι το να πεις ξαφνικά σε μια χώρα που επί χρόνια ατελείωτα δεν προσαρμοζόμασταν σε μερικά πράγματα που έπρεπε να τα έχουμε κάνει, είναι αλήθεια. Και ξαφνικά μέσα στην κρίση, μέσα στην πιο δύσκολη στιγμή, το να λες θα τα κάνετε τώρα όλα, ήταν τιμωρητικό. Και δεν μπορεί να τιμωρήσει τους λαούς. Αυτό ήταν μια λανθασμένη αντίληψη δυστυχώς μίας εκ των μεγάλων δυνάμεων και ρυθμιστικής, ειδικά επειδή όλη η Ευρώπη βρέθηκε σε βαθύτατη κρίση, ενώ το Βερολίνο, η Γερμανία ήταν πολύ καλύτερα από τους άλλους. Υπάρχουν λόγοι, δεν είναι τις παρούσεις. Mm-hmm. Εκεί ήταν τα λάθη των προγραμμάτων. Λάθη δικά μας ήταν ότι ενώ έπρεπε αυτό το πράγμα κρατήσει λίγο, 3, 4, το πολύ 5 χρόνια, το πηγαίναμε συνεχώς πίσω, συνεχώς δεν κάναμε κάτι, συνεχώς δεν συμμορφωνόμασταν με αυτό που μας ζητούσαν οι αγορές. Αφήστε τους Γερμανούς. Οι αγορές σου λέγανε θέλω να ξαναβρεις την αξιοπιστία σου, αλλιώς δεν μπορώ να σου δανείσω. Mm. Αν δεν κάνεις λοιπόν αυτά που χρειάζονται και που τα κάνανε όλα τα κράτη, όλα τα άλλα κράτη που βρέθηκαν σε παρόμοια με εμάς θέση, κάνανε λίγο πολύ αυτά. Γιατί το κάνανε, δεν ήταν βλάκες εκείνοι, δεν είμαστε εμείς πιο έξυπνοι. Το κάνανε γιατί λέγανε όσο νωρίτερα βγω από τα μνημόνια, τόσο το καλύτερο για το λαό μου. Εμείς δυστυχώς εκεί την πατήσαμε. Και την πατήσαμε χοντροειδέστατα, διότι την πατήσαμε το 2015, γι' αυτό λέω. Δηλαδή την πατήσαμε τη στιγμή που είχαμε πλέον τελειώσει, την ξανά πατήσαμε. Εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Και με αυτή την έννοια, ναι, μεν πήραμε πράγματα θετικά. Πρώτα απ' όλα διασώθηκε η χώρα, δεν πέσαμε σε πτώχευση. Mm-hmm. Αλλά δεν έγιναν με τον καλύτερο τρόπο τα πράγματα. Μπορούσαμε να τα έχουμε κάνει καλύτερα. Σημασία έχει όμως τώρα να δούμε μπροστά. Να πούμε ότι έγινε, έγινε. Να γιατρέψουμε τις πληγές που άνοιξαν οι πολιτικές λιτότητες, αλλά και η ίδια η κρίση. Μην ξεχνούμε ότι περάσαμε μία κρίση όλοι, όλος ο κόσμος και η Ελλάδα μαζί. Mm-hmm. Και να πάμε παρακάτω, να δούμε δηλαδή την επόμενη μέρα. Και εκεί που είμαι εγώ απογοητευμένος πολύ είναι ότι η συζήτηση αυτή δεν γίνεται. Mm-hmm. Αυτή η συζήτηση, τι θα κάνουμε παιδιά αύριο, πώς θα βάλουμε μπροστά τη μηχανή, πώς θα πάνε να δουλέψουν οι άνθρωποι που δεν έχουν δουλειά και πρέπει να δουλέψουν. Όταν στέλνεις 500.000 τους καλύτερούς σου να δουλέψουν έξω. Έτσι δεν είναι. Οι άνθρωποι να πάνε δουλέψουν όπου βρουν τις καλύτερες συνθήκες, τις καλύτερες αμοιβές. Αλλά τους χρειάζεσαι, διότι αλλιώς χάνεις προϊόν. Σωστά. Το ΑΕΠ δεν θα μεγαλώσει ποτέ αν φεύγουν οι καλοί.